Yes, παιδιά, σήμερα στο καινούριο βίντεο θα κάνουμε κάτι σαν Hero Zero News που θα είναι σχετικά με πάρα πολλά GR, ακόμη και με το GR20, αλλά ναι, θα είναι σχετικά με κάθε καινούριο πράγμα που βγαίνει, καινούργια cons, αλλαγές σε ομάδες, σε παίκτες, διαγραφές κτλ. Θα σχετίζεται γενικώς στα κάθε νέα πράγματα που γίνεται στα Hero Zero, σε οποιοδήποτε server. Θέλω κάτω στα comments να μου προτείνετε ποια server να αναφέρω και σε ποια server να πάω και να δω την ιστορία των server, αν ξέρετε κι εσείς την ιστορία των server τέλος πάντων, επειδή εγώ σε πολλά παλιά server δεν έδωσα σημασία. Εν τω μεταξύ, θα είναι κάτι σαν εβδομαδιαία βίντεο που θα αναφέρω τι έγινε την περασμένη εβδομάδα, ποιες αλλαγές έγινε στην ομάδα στην 22, ποιοι πήγαν top, ποιοι διέγραψαν, ποιοι ήρθαν κτλ. Αλλά θέλω πιο πολύ να δώσω βάση στα πιο σημαντικά πράγματα, δηλαδή σε πράγματα που είναι μεγάλα για το server κτλ. Θα παίξουμε, by the way, Overwatch στο background παιχνίδι και θα είναι αρκετά, δηλαδή θα δω τι σας αρέσει, τι είναι έτσι chill, απλά ξέρετε να βλέπετε κάτι στο background κτλ. Να παίζει. Τώρα, ναι, θα πάμε τώρα σε μερικά πράγματα θα αναφέρω για το GR22 που δεν ξέρουν αρκετοί άνθρωποι ή μπορεί και να ξέρουν αρκετοί άνθρωποι. Το πρώτο πράγμα σήμερα είναι το GR5 Legion, είναι τρίτη θέση αυτή τη στιγμή σε τιμή. Είναι μια ομάδα που από το πουθενά εμφανίστηκε και έχει πάρει τις top θέσεις. Και Neon Genesis πήρανε παίκτες από την παλιά ομάδα της Bloody Dohi, της Papon Lave, που ήταν, άμα δεν κάνω λάθος, λεγόταν Carpe Diem, ναι. Πήρανε οι Neon Genesis, πήρανε παίκτες από την Papon Lave και τώρα έγινε πολλές αλλαγές στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι θα καταντήσει η ομάδα, πάντως έμαθα ότι από έναν από τους συμβούλους ότι πολλοί παίκτες τώρα έχουν πει να πάνε σε άλλες ομάδες κτλ. Ας πούμε να έχουν μέλλον κτλ. Επειδή αυτή η ομάδα ή πιο πολλοί top παίκτες θα πάνε στην ομάδα των Neon Genesis. Τώρα μπορεί να έγιναν αλλαγές κτλ. Αλλά θα έχει δείξει. Μπορεί να το αναφέρουμε και στο επόμενο Hero Zero News. Και όπως πάντα η Old School είναι top θέση αυτή τη στιγμή και σε τιμή είναι 34K, ενώ η δεύτερη ομάδα η Neon Genesis είναι με 33K, έχουν μόνο μια κάπα για διαφορά και οι Samal έχουν την τρίτη θέση με 100 παραπάνω τιμή από ότι η GR5 Legion. Και σχετικά τώρα οι top 10 παίκτες προς το παρόν είναι ο Odin, Sagat, πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Darkhold13, μπράβο στο παιδί, το Τρολάκι, L9 Fanboy, Panthon, Livmore, Fallen, Hidden Pussy, Beast, Skyfall και Exposed. Αυτές είναι οι top 12 θέσεις. Και από ό,τι βλέπετε, για να κρίνετε εσείς δεν το βλέπετε, εγώ το βλέπω. Μπορεί να το δείξω, μπορεί να κάνω και ένα screenshot και τα λοιπά, θα δείξω πώς θα το κάνω, θα δούμε πώς θα πάνε αυτά τα είδη βίντεο, αλλά θα είναι κάτι σαν news. Όσπου για τους χαμηλούς παίκτες, για τους νέους παίκτες που δεν γνωρίζουν πολλά παιδιά, να βλέπουν τι παίζει, αν ξέρετε βαριέστε και θέλετε να δείτε κάτι. Πάντως από τους 12 πρώτους παίκτες, οι 4 είναι στην Neon Genesis και άλλοι είναι στην Old School. Δεν βλέπω καμιά άλλη ομάδα. Πάντως ο πρώτος καλός παίκτης από άλλη ομάδα είναι από την Bloody Truth και από τη Samel. Ο Ανταμαντινός ή ο Ανταμάντινος, όπως και αν το λένε. Εγώ μου θυμίζει το χαρακτήρα από τον Benten, τέλος πάντων, και ο Γκράφιελ. Και μετά η επόμενη top παίκτης είναι από Samel. Σχετικά από μετά ένας καλός παίκτης είναι ο Κωμικός που είναι στην The Lead. Ο Κωμικός είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχει δείξει και σε παλιά σερβερ και σε αυτό το σερβερ. Απότομα εκεί που ήταν top 200 και τα λοιπά ανέβηκε σε τιμή πάρα πολύ ψηλά επειδή κάθεται και παίζει το παιδί. Και έχουν γίνει σχετικά αλλαγές σε ομάδες και τα λοιπά και παίκτες. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, δηλαδή παίκτες πάνε αριστερά και δεξιά. Και έτσι όπως φαίνεται εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι για πολύ καιρό, έτσι θα παραμείνει τα πράγματα. Εκτός τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Φαπών Λαβέ και την Neo Genesis, θα το δείξει. Και έτσι όπως βλέπετε και οι Gotham City έχουν ανέβει στη τιμή. Και αυτή τη στιγμή οι top 12 ομάδες είναι Old School, πρώτη θέση, Neo Genesis δεύτερη, τρίτη Samel, τέταρτη GR5 Legion, πέμπτη Gotham City, έκτη Visioners, έβδομη Bloody Truth, όγδοη Φαπών Λαβέ, εννιά θέση The Lead, top 10 Heaven Denies ή Dennis, όπως κάνουν το προφέρουν, 11 Ultron και 12 Team Impossible. Και αυτές εδώ είναι top ομάδες σε τιμή αυτή τη στιγμή. Και οι top heroes ήταν αυτοί που είπα.
Πάντως, το news σήμερα ήταν ότι ναι, γίνεται αυτή η αλλαγή από την Φαπών Λαβέ με την Neogenesis και έχουν υπάρξει και άλλες αλλαγές σε ομάδες, top ομάδες κτλ. Και πάντως τώρα οι τρεις πιο δυνατές ομάδες στο server είναι Old School, Neogenesis και Samal και θα παραμείνει αυτό για πολύ καιρό. Τώρα η Bloody Truth δείχνει ότι έχει δύναμη, αλλά θα φανεί από το επόμενο con. Μέχρι το επόμενο con δεν μπορεί να πούμε τίποτα. Πάντως αυτές ήταν οι αλλαγές για σήμερα. Ήταν ένα μικρό βιντάκι που θα ήθελα να ανακοινώσω μερικά πράγματα σχετικά με το server. Τώρα λίγο να πάμε σε περασμένα server, π.χ. στον server 21, 20 και 19 και 18 μέχρι... Εντάξει, ας πάρουμε μέχρι τον 17. Θα πούμε τους top παίκτες σε κάθε server από... τέλος πάντων από όλα τα GR. Να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν παραμείνει και κάθε φορά που θα μπαίνουμε σε παλιά server θα βλέπουμε ποιοι είναι οι top παίκτες στα παλιά server. Στον 21, οι top παίκτες, οι top 12 παίκτες είναι ο Blackjack, Wrong Side of Heaven, Skyfall, Monkas Fells, Santa, IDI, δεν ξέρω πώς να το προφέρω, Frank Castle, ξανά Sagat, το παίκτη το έχει δείξει, Sakidios, Crazy Boy, Αντιγονή, η Αντίγονη, όπως και να το λέει, τέλος πάντων, μη με σκοτώσετε στα κόμματα παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να προφέρω αρκετά άτομα. Και 12 θέση είναι ο Caramel. Αρκετά από αυτά τα παιδιά τα γνωρίζω από τον 21 και ήμασταν σε ομάδες μαζί με μερικά από αυτά τα παιδιά. Ο επόμενος παίκτης είναι στο GR20, η επόμενη 12 παίκτης είναι όπως ξέρετε. Πρώτη θέση είναι ο Dante, δεύτερη θέση είναι ο Τζαρτζουκάγια, τρίτη θέση νομίζω είναι Άμιζου, τέταρτη θέση Ρέγκερ που είναι τώρα και σε αυτό το σερβέ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ρέγκερ, μετά πέμπτη θέση είναι ο Σκουδουτενεκές, μετά έκτη Σαπίκλας, έβδομη Όγδη έχει ξανά Hide on Pussy, το παίκτη σου έχει δείξει. 9 θέση είναι Gia 8 ή Jaya 8. 10 θέση είναι Revenge 2. 10 Turta Gamer. Turta Gamer. Και 12 θέση είναι Thera 71. Αυτή είναι από τον GR20. Τώρα πάμε στον GR19. Στον GR19 το θέση είναι ο Κωστάκης 2007. Δεύτερη θέση ο Παύλο. Τρίτη θέση Circuit. Τέταρτη θέση Intuitive, Billy, Giannis the Hero, Natsu, Kukuruku, Lagertha, Nakitis, Dekatia, Verku και Adit. Τον GR18 που για κάποιο λόγο έχει, όχι για κάποιο λόγο εντάξει, έχει πολύ μεγάλο hate το GR18. Μερικοί τον αγαπάνε, μερικοί τον μισούν, αλλά εντάξει, έτσι όπως φαίνεται δύο ομάδες παίζουν όλο και όλο, είναι η Nothing και ορισμένα σπουργίτια. Το παίκτης είναι ο Non-Slave, Χαζός 7, Viper, Vapeman, You Like, Βράχος, Αλεξάρας 13, Ραφαήλ, Dosby, Αφθα, John, ξανά ο Crazy Boy, Σαου. Και στον τελευταίο μας server προς το παρόν είναι ο GR17. Πρώτη θέση είναι ο Fear, που ο Fear τώρα έχει σχετικά έκανε μια βλακεία και τον αναφέραν τέλος πάνω στο βιντεάκι του The Legend 05. Ο Μάριος από μόνος του είπε μερικά λόγια. Δεν μπορώ να πω πάνω στο θέμα επειδή δεν με απασχολεί κιόλας. Μετά η επόμενη θέση είναι Στέλιος Μικρός, Lucky Strike, δεύτερη θέση BBC, πέμπτη Γάλλο, Θύρα 71 ξανά, Creepy, ο γνωστός και ο αγαπητός μας ο Μάριος, ο The Legend 05, εν θέση Στέφαν, EXP, Baba Yaga και ο Louis Saik. Τι εδώ είναι το παίκτη στον τελευταίο μας σερβερ. Αν υπάρξουν αλλαγές γενικώς σε παίκτες και ομάδες να αλλάζουν θέση, εγώ θα κρατάω screenshot και θα βλέπω ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι κατεβαίνουν, τι γίνεται στις ομάδες και ποιοι αλλάζουν ομάδες. Και κάθε εβδομάδα στο Hero Zero News που θα κάνουμε θα αναφέρω όλες οι αλλαγές που έγιναν σχετικά με ομάδες, παίκτες κτλ. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αν σας αρέσει το Overwatch για gameplay στο πίσω, εν τω μεταξύ μου είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τους γράμμισα όλους, βγήκα και έκανε και play of the game. Πάντως αυτά ήταν τα weekly news για το Hero Zero. Αν θα θέλατε να ξανακάνω ένα τέτοιο είδους βίντεο κτλ που θα μιλάω για weekly news σχετικά με cons, big updates για Hero Zero που σχετικά και το PvP είναι update που θα αναφέρω τα καινούργια updates, θα σας εξηγώ όσο πιο εύκολα γίνεται τι είναι αυτό το καινούργιο update και τι κάνει αυτό το καινούργιο update και ποιες θα είναι οι αλλαγές στο service σε αυτό το καινούργιο update. Θα αναφέρουμε για τους top παίκτες και ομάδες από τον GR16 μέχρι και τον GR22. Κάτω στα comment αν δω ότι υπάρχουν και άλλα server που αγαπάτε πάρα πολύ και π.χ. μου λέτε GR3 ή GR4 ή οτιδήποτε, θα το δω και θα το σκεφτώ αν αξίζει κτλ.
είπα να το βάλω στα weekly news. Πάντως, ναι, αυτό που θα ήθελα να δω, αυτό, να ξέρετε, δεν θα χάνετε Hero Zero βιντεάκια ή BBB βιντεάκια ή οτιδήποτε βιντεάκια λόγω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται πολύ editing, είναι χαλαρό βίντεο, μ' αρέσει. Μπορώ να ανεβάζω δύο βίντεο, π.χ. ένα με Hero Zero BB και αυτό το βράδυ να το ανεβάζω που θα είναι σχετικά με τα νέα του Hero Zero, με τα updates, με τους παίκτες κτλ. Αν σας αρέσει και θέλετε γενικώς να συνεχίσουμε αυτό εδώ το πράγμα, σας παρακαλώ κάντε ένα like, ένα comment σε ποιο GR είστε, ποιος παίκτης είστε και τι σας αρέσει και σε τι νέα θέλετε να αναφέρουμε και τι είδους βίντεο να γίνει αυτό. Θα σας ευχαριστούσα πάρα πολύ αν μπορούσατε να κάνετε αυτό. Επίσης, για κάποιο λόγο το καμπανάκι δεν δουλεύει όπως πάντα, γι' αυτό να ξέρετε εγώ θα ανεβάζω βίντεο σχεδόν καθημερινά εκτός Σαββατοκυριακά. Γι' αυτό να περιμένετε βίντεο κάτι στις 12.30 το πρωί, 1 η ώρα κάπου εκεί ανεβάζω βίντεο πρωινιάτικα και βραδιάτικα κάτι στις 11-12 μπορούν να ανεβαίνουν τα βίντεο που θα είναι σχετικά μόνο με news τα βραδινά βίντεο. Κάντε sub, χτυπήστε την καμπανούλα, κάντε like και αν δουλέψει η καμπανούλα δούλεψε, αν δεν δουλέψει YouTube είναι τι περιμένετε πέτας. Πάντως θέλω να μου αναφέρετε και τι background game θα θέλετε, είτε είναι LOL, είτε είναι CS, είτε είναι Valorant, είτε είναι οποιοδήποτε παιχνίδι. Αν είναι ωραίο παιχνίδι και είναι καλό για commentary και news, απλά ξέρετε να το έχετε έτσι στο background, κάτι να μασάτε, κάτι να βλέπετε. Στα comment, αν έχω το παιχνίδι αγορασμένο κτλ, θα το παίξω και θα είναι στο background. Επίσης, θα κάνω κάτι σαν το Hero of the Day, ο ήρωας της ημέρας. Θα π.χ. στα comment, θα διαλέγω ένα τυχαίο άτομο από τα comment και θα τον έχω ως φωτογραφία δίπλα, τέλος πάντων κάπου στην εικόνα και θα είναι ο Hero of the Day. Π.χ. ας πούμε ο Κωστάκης 1-2-3 γαμιάς θα είναι ο Hero of the Day. Θα κάνω Photoshop το χαρακτήρα του κτλ. Θα το κολλήσω στην οθόνη τέλος πάντων στο βίντεο γωνιακά κάπου με το όνομά του και το όνομά του και σε ποιο GR είναι κτλ. Αν σας άρεσε αυτή εδώ η ιδέα, πείτε μου. Δεν θέλω να κάνω τζάμπα κτλ. Για κάτι που δεν σας ενδιαφέρει. Πάντως, αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι που είναι κάπως χαλαρό και είναι κάπως για μερικά νέα πράγματα που μάλλον δεν ξέρετε, αν θέλετε και σε άλλο παιχνίδι να το κάνω, αν θέλετε κάποιο άλλο παιχνίδι να μιλάμε για updates και γενικώς στο community και το παίκτης και ομάδες και όλα αυτά, είναι ενδιαφέρον. Πάντως, αυτά ήταν από μένα, παιδες. Τα λέμε. Bye bye.